Κοίταξε, φίλε, όμως είσαι και Άρης, έτσι. Είσαι σε μια κατηγορία. Καλά τα λέει το παιδί. Αυτό αξίζει ότι έχει αδικηθεί ο Καλαϊτζίδης. Έκανε μια πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά δυστυχώς, καλό ή κακό, ρε φίλε, σαν Αριανός, εντάξει, είσαι και 16 χρονών. Δεν ανήκει ο Άρης εκεί. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή αριανόσκυλα, όχι σου περάσει, του λέω αριανόσκυλα, φόλ αριανού στην Καριλά, ο κολλητού μου, που του ρωτάω και δεν ξέρουν φέτος ούτε ένα παίκτη του Άρη. Και ξέρεις τι μου λένε. Ο Άρης λέει δεν ανήκει εδώ πέρα. Ποιος, δεν είναι Άρης λέει αυτό το πράγμα. Ο Άρης ανήκει με τα λαμπομπονέρα, με τα χαρτιά, στα Άρης ΠΑΟΚ. Να παίρνει ο Αριανός εδώ να βρίζει εμάς, μένα και τον Τζόρνταν να τον βρίζουμε εμείς. Να πλακώνεται με τον Ηρακλειδέα. Εκεί είναι ο Άρης. Δεν τώρα κάνουμε εθνική τώρα Άρης φιλότας. Και... σίγουρα που είναι παράξενο. Και φαντάσου, κρατήσαμε ακροαματικότητα πρώτη σαν ραδιόφωνο και τα άλλα ραδιόφωνα τι πήραν, ό,τι πήραν. Εμείς επειδή έχουμε και το κοινωνικό κομμάτι και η Μαρμίτα φέτος με μένα ασθενή τον Άρη στη Γάμα Εθνική, τον Ηρακλή στη Βήτα, πήγε σε τρομερά επίπεδα τηλεθέασης. Θέλω να σου πω, φαντάσου να έρθουνε στην Γάμα Εθνική Ηρακλής Άρης ΑΕΚ. Να έχουμε κόντρες κατά. Τι θα γίνεται, κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Και μια ερώτηση λίγο στον Τζόρνταν. Πες μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, Τζόρνταν, για το θέμα του Δόν, τι έγινε στο ΠΑΟΚ? Τίποτα, τι να γίνει. Φες το αλίπασα. Κανένα φέση. Δεν πληρώνουμε. Ο Δόνης χρωστάει στον ΠΑΟΚ πολλά. Καλά, καλά, ναι. Άσε τώρα. Τα λέμε, μικρέ, τα λέμε, να σε και καλά. Και εκεί σκάνδαλο έγινε με τον Δόνη. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον κομμουνιστή το Χριστάκη, rapto.gr.